Η εμβόλυμη αγωνιστική της Τετάρτης που μας πέρασε να πάει και να μην γυρίσει. Οι τρεις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας γνώρισαν επώδυνες ήττες και μάλιστα άδικες. Ο χρόνος όμως πίσω δεν γυρνά. Κοζάνη, Εορδαϊκός και Φιλότας είναι αναγκασμένοι να συμβιβαστούν με την πραγματικότητα. Η επόμενη μέρα βρίσκει τους πάντες στεναχωρημένους αλλά αναγκασμένους να ανασυνταχθούν και να αφήσουν πίσω τα άδικα αποτελέσματα. Χρόνος για να σταθούν σε αυτά δεν υπάρχει. Πρέπει να κοιτάξουν μπροστά. Εξάλλου, ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Έτσι δεν λένε? Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να σηκώσουν το κεφάλι. Η αδικία να τους πεισμώσει και να παλέψουν ακόμα περισσότερο. Η συνέχεια είναι δύσκολη, αλλά μπορούν να τα καταφέρουν. Την Κυριακή το μεσημέρι, στα πλαίσια της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου, η Κοζάνη αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Εθνικό Γαζόρου, ο Εορδαϊκός εντός έδρας τον Έστω Χρυσούπολης και ο Φιλότας θα παίξει στον Ηρακλή Αμπελοκήπων με στόχο να ρεφάρουν και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Έχουν τις δυνατότητες να το πετύχουν. Η διακοπή του πρωταθλήματος για τις γιορτές των Χριστουγέννων θα είναι μια ευκαιρία για ανασύνταξη δυνάμεων. Πάμε να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής. Εθνικός Γαζόρου Κοζάνη, Άρης Εύρος Σουφλίου, Εθνικός Αλεξανδρούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καβάλα Δόξα Δράμας, Εορδαϊκός Νέστος Χρυσούπολης, Ηρακλής Αμπελοκήπων Θύελα Φιλότα, Καμπανιακός Λαγκαδάς, Εθνικός Νέο Αγιονερίου Βυζάντιο Κοκκινογόματος, Ρεπό ο Απόλλων Κρύας Βρύσης.